είναι το νούμερο 3. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Λιανός. Γιώργος Λιανός! Ας καλά. Είναι απίστευτο. Έλειος. Δεν είναι καλά. Ήξερες τι θα κάνει ή σου είπανε απλώς. Δεν ήξερα τίποτα. Ή σου είπανε θα μπει σε ένα κουτί. Παιδιά μου είπε να τον εμπιστευτώ. Και τον εμπιστεύτηκες. Και με έβαλε εδώ. Και άκουγες αυτή τη φασαρία, ε. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν άνοιξα και δύο τρύπες να πάρω ανάσα. Λοιπόν, Γιώργος Λιανός. Δεν ξέρω τι έκανα, θα είναι πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο. Για άνοιξε το, σε παρακαλώ. Μπορούμε. Ναι, πρέπει να ανοίξουμε, πρέπει να ανοίξουμε και το άλλο, το φακελό σου. Το ξέρει. Θα είναι δύο. Α, τι είναι. Ότι ο Λιανός είχε άγιο. Δύο. Ναι, και να το διάλεγε ένα στο το διάρρη, τι θα κάναμε. Ξέρεις κάτι. Η μαγεία είναι για να δημιουργεί ερωτήματα. Όχι να δίνεις απαντήσεις. Και επίσης, για αυτό που πιστεύει καμία εξήγηση δεν χρειάζεται, για αυτό που δεν πιστεύει καμία δεν είναι αρκετή. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό αποφάσισα να κάνω σήμερα. Ο τρόπος που εύχομαι το να σας άρεσε. Αυτό το πράγμα. Εύχομαι είναι να δημιούργησε συνέστημα. Δημιούργησε συνέστημα. Ε, βέβαια. Ναι. Άλλωστε, η Μαρία πέρσι ήθελε να δει κάποιον να κόβεται στη μέση. Δηλαδή, το είχε πει. Δεν τη έκανα τη χάρη. Ευτυχώς που δεν τον είδα. Ακριβώς. Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς. Amazing deal. Έχω πει επανειλημμένα ότι η μαγεία χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι το ίδιο το μαγικό σαν κόνσεπτ, σαν ιδέα, και το άλλο είναι ο τρόπος που κάποιος το παρουσιάζει. Και οι περισσότεροι μάγοι είναι η αλήθεια ότι υστερούν στο δεύτερο κομμάτι, στο κομμάτι της παρουσίασης. Γιατί είτε ως κοινό πιστεύεις ότι κάποιος είναι μάγος πραγματικά,